Πένθο στον Ολυμπιακό Βόλου αλλά και ευρύτερα στον ποδοσφαιρικό κόσμο τη Μαγνησία από την ξαφνική απώλεια του Αντώνη Μάνταλου. Ο Αντώνη Μάνταλο άφησε το στίγμα ω ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό Βόλου και στη συνέχεια ω προπονητή έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθε σε ηλικία 60 ετών. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Βόλο καθώ ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Βόλου αναφέρει η διοίκηση του ΑΣ Ολυμπιακό Βόλου 1937. Εκφράζει την οδύνη τη για την απώλεια του παλέμαχου μας, Μάνταλου. Με την ομάδα μα κατέγραψε 532 συμμετοχέ σε ΑΒ και ΓΑΜΑ Εθνική, με τι συμμετοχέ του σε αγώνε για το κύπελο Ελλάδο. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού Βολού πενθεί για την απώλεια τη ιστορική αυτή μορφή του συλλόγου μα. Στην κάμερα του Άστρα, πάντω, μπήσαν δύο άνθρωποι που γνώριζαν από παλιά, τον Αντώνη Μάνδαλο, και έπαιξαν ποδόσφαιρο μαζί του. Δύο παλέμαχοι, κύριοι Τσεκούρα και Καραμίχαλο, τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα, δηλώνοντα συγκινημένοι για την απώλεια του Αντώνη Μάνδαλου και θυμήθηκαν ένδοξε ποδοσφαιρικέ των περασμένων δεκαετιών. Οι δηλώσει των δύο παλέμαχων στον Άστρα έγιναν μπροστά από το ΕΑΚ, το γήπεδο που ανέδειξε μεγάλε ποδοσφαιρικέ φυσικογνωμίε μεταξύ αυτών και ο Αντώνη Μάνδαλο. Η οικογένεια του Ολυμπιακού Βόλου είναι συντετριμένη με την αναγγελία του θανάτου του Αντώνη του Μάνδαλου. Ο Αντώνη ο Μάνδαλο υπήρξε σημαία του Ολυμπιακού Βόλου, του ποδοσφαιρικού τμήματο. Ρέκορντμαν στι συμμετοχέ όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε μικρό παιδί από εδώ, ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό, δεν άλλαξε ομάδα. Ε, ήταν ο αρχηγός της ε, για 18 χρόνια τουλάχιστον Είμαστε όλοι συντετριμένοι ε, Και εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Βόλου Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του Και α είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει Θα νιώθω πάρα πολύ μεγάλη θλίψη που έφυγε ο Αντώνης από κοντά μας Τεράστια η απώλειά του Ήταν ένας άνθρωπος μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά Μεγάλος ποδοσοφε σε όλα μπροστά είναι το επίδετο μεγάλο. Έχουμε μεγάλο πόνο που έφυγε από κοντά μα και θα το θυμόμαστε για πάντα. Το τελευταίο αντίο πάντω στον Αντώνη Μανδαλό που αγωνίστηκε από την ηλικία των 18 ετών στον Ολυμπιακό Βολού και έφυγε από τη ζωή το πρωί τη Τετάρτη 23 Νοεμβρίου. Θα πούν αύριο Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στον ιερό Ναού του Αγίου Δημητρίου Βόλου στη Νέα Δημητριάδα στι 3 μετά το μεσημέρι. Συγγενεί, φίλοι και φίλαθοι που θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.